Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Με το καλημέρα πέσατε στα βαθιά. Σε ένα Υπουργείο το οποίο θα έλεγα αποτελεί την καρδιά μιας χώρας που θέλει ανάπτυξη. Ξεκινάτε τη θητεία σας εν μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικών και λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Θα τα καταφέρετε. Και με το θέμα των διαθεσίμων των πανεπιστημίων. Και με το θέμα στα πανεπιστήμια των διοικητικών. Με το θέμα της τράπεζας θεμάτων. Με πάρα πολλά επίγοντα θέματα. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος. Ως υπουργός εν μέσω κρίσης. Πιστεύουν ότι είμαι υπουργός από τη δεκαετία του 80. Δεν γνωρίζουν ότι είμαι υπουργός μόνο την περίοδο της κρίσης. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει διαφθορά. Τουλάχιστον δεν έχει διαφθορά σε μεγάλο βαθμό, όπως είχε το Υπουργείο Υγείας. Άρα είναι ευκολότερο. Οι άνθρωποι είτε έχουν δίκιο είτε έχουν άδικο, έχουν αγνά κίνητρα. Δεν έχει εδώ τις αμαρτίες του Υπουργείου Υγείας ή τις τρομερές πολιτικές δυσκολίες του Υπουργείου Εργασίας. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Έχετε 250.000 εκπαιδευτικούς και 1,5 εκατομμύριο μαθητές. Φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές. Δεν βγαίνει πέρα. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην ακουμπάει κάποιο θέμα της εδώ. Συνεπώς, η έκταση του αντικειμένου δημιουργεί προβλήματα και όχι η ποιότητα των δυσκολιών. Είναι πιο αγνές οι δυσκολίες εδώ. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ό,τι πείτε. Πάμε για την καταρχήν πανεπιστήμια. Με τις γραφές. Βγήκαν χθες οι βαθμολογίες. Όλοι ρωτάνε τι θα γίνει, σε ποια πόλη θα πάμε, αν θα πάμε. Θα αλλάξει κάτι στο θέμα των μετεγραφών. Δεν έχει συνειδητοποιηθεί ότι η αλλαγή έγινε το Μάιο από τον κύριο Αλβανιτόπουλο και με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Θα γίνει μια συμπλήρωση απλώς αυτή την εβδομάδα και θα ανακοινωθεί σήμερα επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου αυτή η αλλαγή. Θα προσθεθούν και τα οικονομικά κριτήρια Αλβανιτόπουλου όπως τα είχε βάλει πέρσι. 9.000 κατά άτομο. Όχι ως κόφτης στα υπόλοιπα κριτήρια που θέσπισε η Βουλή. Η Βουλή δεν το παίρναγε αυτό. Αλλά ως επιπρόσθετο στοιχείο και το στοιχείο της οικονομικής δυσκολίας. Άρα τρίτεκνη. Πολύτεκνη τρίτεκνη. Παιδιά ορφανών. Ορφανά παιδιά. Παιδιά γονέων με ασθένειες, βαρύες ασθένειες. Παιδιά όπου, από οικογένεια που υπάρχει και άλλο παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Συν τα οικονομικά κριτήρια που βάλαμε πριν, τα οικονομικά κριτήρια όμως όπως ίσχυαν, με κόφτη το 10%. Οι αντιδράσεις των πανεπιστημίων? Αρνητικές. Τα πανεπιστήμια δεν είχαν υπόψη τους τη ρύθμιση του Μαΐου και θεώρησαν ότι όλα αυτά είναι να γίνουν. Τους εξηγήθηκε το άρθρο 53 του νόμου που ψηφίσαμε στη Βουλή της 14 Μαΐου ότι είναι πάρα πολύ ευρείες οι κατηγορίες που δικαιούνται, λέει ο νόμος. Όχι που θα μπορούσαν. Που δικαιούνται. Τους περιλαμβάνει. Έχουν δικαίωμα. Δεν έχουν δυνατότητα. Έχει διαφορά η διατύπωση. Τα τμήματα των πανεπιστημίων είναι αρμόδια για αυτή τη διαδικασία. Εμείς θα τα βοηθήσουμε. Μια είδηση, το αποφασίσαμε πριν από λίγες μέρες, σας το ανακοινώνω τώρα. Οι πολυτεχνοί και οι τρίτεχνοι θα διευκολυνθούν. Δεν θα χρειαστούν αιτήσεις. Επειδή είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη κατηγορία, δεν καθίστασε τρίτεκνος από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο. Και ταυτοχρόνως φοιτητής. Αυτό υπάρχει στο βιογραφικό σου ούτως ή άλλως. Θα δηλώνεται, θα το εξηγήσουμε αυτό πώς θα γίνει και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα έχουν αυτόματη διαδικασία μετεγγραφής. Σήμερα προς το βράδυ θα βγει η σχετική ανακοίνωση γιατί κατά την ανακοίνωση του Υπουργείου χθες από αύριο Πέμπτη και έως τις 14 Ιουλίου καταθέτουν το μηχανογραφικό τους οι υποψήφιοι φοιτητές. Στην ενημέρωσή τους πρέπει να υπάρχει και το θέμα της μετεγγραφής. Άλλο αν χρειαστεί την άλλη εβδομάδα για κάτι από αυτά να ψηφίσουμε μια μικρή διάταξη στη Βουλή. Πρέπει να ξέρουν για να κάνουν τις δηλώσεις τους τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα πανεπιστήμια λένε ότι δεν το αντέχουν. Τους είπαμε ότι η κρίση μας οδηγεί εκεί. Επειδή στη Βουλή θα φέρουμε τώρα αυτές τις μικρές βελτιώσεις, ενημερώνω από εσάς, όπως το έκανα και το πρωί, τους βουλευτές, ότι έχουν και περιφερειακά πανεπιστήμια στις έδρες τους. Δεν πρέπει να τα ερημώσουμε. Πολύ σωστά. Και αυτή δηλαδή η πλειοδοσία υπέρ της μετεγραφής νομίζω ότι δεν έχει άλλα περιθώρια. Είναι πολύ γενναιόδωρες οι διατάξεις. Τα πανεπιστήμια του Κέντρου και της Θεσσαλονίκης λένε μα πώς θα αντέξουμε και λένε ότι πρέπει όλοι να ζήσουμε. Μοιραστείτε κομμάτι της κρίσης. Εμείς συμμεριστήκαμε ότι δεν έχετε διοικητικό προσωπικό και κάναμε
προσπάθειες, ειδικά το Υπουργείο Παιδείας πάρα πολλές. Και την Παρασκευή έχουμε τον αξιολογητή. Έτσι. Την άλλη εβδομάδα αμέσως θα έχουμε αξιολογήσει το Πολυτεχνείο για τις διοικητικές του ανάγκες. Εμείς κάναμε. Θα λυθεί το θέμα των διοικητικών, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως θα λυθεί. Σε λίγες μέρες. Γι' αυτό θεωρώ, μια και μου ανοίγεται ένα άλλο σχετικό αλλά άλλο θέμα, θεωρώ αδικαιολόγητη την απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων, μερίδας των διοικητικών υπαλλήλων του Πολυτεχνείου, για να κλείσει το ίδρυμα και να χαθεί το εξάμεινο. Και σε λίγες ώρες θα έχουμε τελική απόφαση των ανθρώπων του Πολυτεχνείου, των διοικητικών υπαλλήλων του Πολυτεχνείου που συνεργάζονται τώρα με τον Πρίτανή τους, εξ όσων πληροφορούμε. Διημών, θέλω να τους περάσει το μήνυμα. Γι' αυτό όσο πιο γρήγορα βγει το μήνυμά μας από εδώ, τόσο ίσως μπορεί να υπάρχει και μια επιρροή. Την Παρασκευή υπάρχει αξιολογητής. Αυτόν που είπαμε δηλαδή όταν αναλάβαμε, δεν το λέγαμε για να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα. Έγινε η πρόχειρη διαδικασία του ΕΣΠΑ και την Παρασκευή θα έχουμε τον αξιολογητή. Θα του δώσουμε την εντολή, αυτό είναι καινούργιο που σας λέω τώρα, του έχουμε τάξει προθεσμία να αξιολογήσει τα 8 οργανογράμματα των πανεπιστημίων που έχουν προβλήματα διαθεσιμότητας ένα μήνα. Θα του πούμε την Παρασκευή να αρχίσει από το Πολυτεχνείο. Και την άλλη εβδομάδα να έχει αξιολογήσει το Πολυτεχνείο. Έτσι. Την άλλη εβδομάδα δεν θα υπάρχει ζήτημα εκκρεμέσεις στο Πολυτεχνείο. Δεν ξέρω τι θα πει ο αξιολογητής, αλλά πάντως θα έχει κάνει την αξιολόγησή του. Όταν όλα πάνε όπως τα έχουμε πει, θεωρώ αδικαιολόγητη την πολύ αυταρχική ενέργεια να κλείνεις ένα ίδρυμα, όχι να του σταματάς τις εξετάσεις. Γιατί οι εξετάσεις είναι κάτι που το οποίο μπορεί να πάει και 15 μέρες μετά. Να του σταματάς το εξάμεινο. Που σημαίνει η απώλεια εξαμήνου, μια αστάθεια στο ίδρυμα για πάνω από 3-4 χρόνια. Μου λένε και 5. Για ένα πλήρη φοιτητικό κύκλο. Μου είπαν ότι αυτά δεν τα λένε τυχαία. Το έχει ξαναπάθει το Πολυτεχνείο αυτό. Και έχει πείρα του τι σημαίνει. Γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις αντίθετες. Εμείς έχουμε φερθεί όπως πρέπει. Τους έχουμε δει τόσες φορές. Τους καλώ και τώρα να έρθουν εδώ. Αυτά που σας λέω να τους τα πω. Αλλά τους ζητώ να μην κλείσουν το ίδρυμα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Δεν είναι δικό τους. Ούτε δικό μας. Δεν ανήκει σε κανένα. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Και τους ενημερώνω από την εμπειρία που έχουμε εδώ από τα τηλέφωνα και από τις διαμαρτυρίες. Έχουν χάσει το στοίχημα με την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη όχι πλειοψηφικά, αλλά περίπου ομόφωνα. Θέλει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Θέλει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Και να σκεφτούν το ίδρυμα που θα ταλαιπωρηθεί, αλλά και τα παιδιά που η αποφύσιτησή τους συνδυάζεται με κάποιο επαγγελματικό ραντεβού που έχουν το Σεπτέμβριο, γιατί έχουν κλείσει μια δουλειά, για κάποιο επιστημονικό ραντεβού που έχουν το Σεπτέμβριο σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο του κόσμου. Αυτές είναι οι οικογένειες που έχουν ψυχή. Δεν μπορεί από τη μια να λες, α, η μετανάστευση των μυαλών που προκαλεί η κρίση και από την άλλη να τους οδηγείς και εσύ για ένα δικό σου θέμα που η πολιτεία με έγνοια το κοιτάει και στο έχει αποδείξει. Να τους κόψει στο μέλλον ή να τους στείλει στο εξωτερικό. Κύριε Υπουργέ, θέλω να κλείσουμε το θέμα της παιδείας. Δεν είστε μόνο υπουργός παιδείας, είστε ένα κεντρικό πολιτικό πρόσωπο. Αλλά με μια ερώτηση για το Σεπτέμβρη. Τα σχολεία ανοίγουν κανονικά. Δεν θα υπάρξει επιμήκυνση παράταση του σχολικού έτους. Και κυρίως αυτό που ρωτάνε οι μαθητές, θα έχουν βιβλία, θα έχουν καθηγητές? Βιβλία θα έχουμε. Ενημερώνομαι ότι ένα ποσοστό άνω του 95% των βιβλίων θα είναι από τον Ιούλιο στα σχολεία. Θα υπάρχουν κάποιες αδυναμίες σε ορισμένα ειδικά μαθήματα των ειδικών σχολείων, όπου εκεί θα πάμε λίγο αργότερα, αλλά αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Παλεύουμε, πασχίζουμε. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Ο Υφυπουργός, ο κ. Δεμετζόπουλος, έχει κινητοποιηθεί σε καθημερινή βάση. Οι συσκέψεις μας όλου του Υπουργείου για το θέμα είναι κάθε Δευτέρα. Πήγα στη Ρόδο. Θα πάω σε όλα τα μικρά κρητικά νησιά την μεθεπόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα φύγω για το Ηράκλειο. Θα προσπαθήσω χωρίς μεγαλοσχήμονες παρεμβάσεις, με μικρές κινήσεις λεπτομέρειας, να μην υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω από τώρα να ξέρετε ότι με ενημέρωση ο κ. Αρβανιτόπουλος πως για λόγους γραφειοκρατικούς καθυστέρησαν δύο μήνες οι μεταθέσεις, που είναι το πρώτο βήμα της αλυσίδας. Μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη, αναπλήρωση. Και έχει πάει όλο αυτό το σύστημα πίσω. Βρήκατε και 9.500 αιτήσεις, κάποτε θυμάμαι, στο γραφείο σας, συνταξιοδότησης. Ναι. Με ενημέρωσε ο κ. Σαββανιτόπουλος ότι είναι κατά 3.000 περισσότερες φέτος. Άρα περισσότερα κενά. Κοιτάξτε, όπως καλύφθηκαν και πέρσι, φέτος είναι λίγα περισσότερα. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα. Αλλά οι κυβερνητικές συσκέψεις για την εξέβρεση των πόρων, γιατί εκείνη το θέμα, έτσι.
Δάσκαλοι υπάρχουν και καθηγητές υπάρχουν διαθέσιμοι. Σκοπός είναι. Δηλαδή, να, για να κάνουν αναπλήρωση. Σκοπός είναι να έχεις λεφτά να τους πληρώσεις. Και να τα έχεις και έγκαιρα. Γιατί τους στέλνεις εκεί, τους ξεσπιτώνεις. Δεν πάνε να τους πληρώσεις τον Ιούνιο του χρόνου. Έτσι. Πρέπει να είναι όλα αυτά σε μια κανονική λειτουργία. Νομίζω ότι μέσα στον Ιούλιο αυτά θα έχουν λυθεί. Και η συνέντευξη που θα κάνουμε τέλος Ιουλίου, υποχρεούστε να το κάνετε αυτό, απέναντι στα παιδιά, έτσι, θα πρέπει να συμπεριλάβει με βάση τα όσα σας λέω σήμερα και συγκεκριμένες σας τότε ερωτήσεις για το πώς έγιναν τα πράγματα. Γιατί θα έχουν τελειώσει οι μεταθέσεις, θα έχουν τελειώσει οι αποσπάσεις, θα προχωρούν οι αποσπάσεις, θα έχουμε εικόνα κενών, θα έχουμε δει αν έχουμε βρει τα χρήματα. Δηλαδή θα πρέπει η ελληνική οικογένεια, αν έχουν πάει πράγματι τα βιβλία, όπως σας είπα, να ξέρει σε κάθε στάδιο, κάθε γονιός, κάθε καθηγητής και κάθε δάσκαλος και κάθε μαθητής τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι τότε όμως, κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Όπως είπα, είσαστε κεντρικό πολιτικό πρόσωπο. Δεν είστε μόνο για το Υπουργείο Παιδείας. Έχετε γνώμη και άποψη για τα τεκτενόμενα στη χώρα. Μια χώρα η οποία φαίνεται να βγαίνει από την κρίση, αλλά και επίσης να δέχεται πάλι έντονες πιέσεις για καινούργια μέτρα, για καινούργια μνημόνια, για δημοσιονομικά κενά. Θα τα καταφέρει να περάσει τον κάβο αυτή η κυβέρνηση? Χτες είχαμε τη συνεδρίαση του συντονιστικού της Ελιάς. Πρώτος ο κύριος Βεντζέλος, αλλά και μετά όλοι μας, είπαμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε στην Ελιά, γιατί θα επιχειρήσουμε να γράψουμε την καινούργια σελίδα. Αυτή η καινούργια σελίδα είναι μεταμνημονιακή, δεν είναι αντιμνημονιακή. Ποτέ δεν δεχθήκαμε αυτή την διάκριση μνημονίου-αντιμνημονίου. Μας την επέβαλε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές του 2010. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει την πολιτική που έχει κάνει, καλώς. Αυτοκριτική έχει κάνει, επίσης καλώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε αυτή τη λογική. Είμαστε, πρέπει να το δεχτούν και οι του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μεταμνημονιακή φάση. Λένε, δεν είμαστε γιατί θα πρέπει να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Μα η Ελλάδα αποπλήρωνε και τις περασμένες δεκαετίες τα χρέη από τις στοχεύσεις του 1932, του 1893, του αγώνα για την εθνική παλιγενεσία. Μόνο ο αστοιχείωτος δεν τα ξέρει αυτά. Και νομίζω ότι τα ξέρουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς δεν τους συμφέρει να τα λένε. Πιστεύω λοιπόν ότι γράφουμε ως Ελιά, ως Πασόκ, αυτή την μεταμνημονιακή σελίδα, η οποία δεν σημαίνει αθέτηση υποχρεώσεων. Σκίσιμο μνημονίου και όλα αυτά τα ευφυΐ. Αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση και μεταβολή σε ορισμένες περιπτώσεις του επίπεδου της διαπραγμάτευσης. Ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι απεχώρησαν από το 2010 240.000 υπάλληλοι. Τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μειώθηκε το μισθολογικό κόστος 35%, αν θυμάμαι καλά. Μας ενημέρωσε ο κ. Βενιζέλος ότι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος μας κοστίζει λίγα και είμαστε στις 5 φθηνότερες χώρες επ' αυτού. Όταν έχεις κάνει τέτοια βήματα, δικαιούσε να πεις ότι αυτό εδώ το σημείο για τις 5.000 επόμενες απολύσεις το βλέπω αλλιώς. Να μην γίνουν δηλαδή 5.000 απολύσεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι και η θέση του Πασόκ. Δούλεψα σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Και είναι γνωστό τις περασμένες εβδομάδες. Η στάση του Πασόκ στη Μικρή ΔΕΗ. Το γεγονός ότι άλλαξε τα αρχικά σχέδια του κυρίου Παπαγεωργίου και της κυβέρνησης εκεί, στο Υπουργείο αυτό. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου, υφυπουργός, είναι αρμόδιος. Βελτιώθηκε, συμπληρώθηκε η νομοθεσία. Θα παρουσιαστεί στη Βουλή, νομίζω, σήμερα. Είναι μια διαδικασία για την οποία ο νόμος ορίζει τα στοιχεία της προκήρυξης που θα γίνει τον Δεκέμβριο η προκήρυξη. Δηλαδή, και θα κρατήσει κάπου 2 χρόνια μετά. Μέχρι κάπου 2 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που θα γίνουν. Αυτή η νέα σελίδα θα έχει τέτοια τη ρύθμιση των νεοφυλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Την έχουμε βάλει πρώτη. Μάλιστα, έχω στείλει 2 επιστολές στον Πρωθυπουργό, ως βουλευτής απλώς. Η κυρία Κοτίδου από τον ΟΑΕ, ο κύριος Σπυρόπουλος από το ΙΚΑ λένε αυτά που λέμε. Είμαι πρώην Υπουργός Εργασίας, δεν σας λέω ψέματα. Δεν σας λέω πράγματα που δεν θα γίνουν. Θα δώσουμε 6-7 μάχες. Μπορεί να μην τις κερδίσουμε όλες. Θα κερδίσουμε όμως κάποιες από αυτές. Αυτή είναι η νέα σελίδα. Στη νέα σελίδα αυτή υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών. Το βλέπετε σαν φόβο ή σαν κίνδυνο ή σαν ρεαλιστική πραγματικότητα? Ρεαλιστική πραγματικότητα μόνο γιατί είναι το Σύνταγμα που ορίζει ότι το Φεβρουάριο το αργότερο του 2015 έχουμε εκλογές στη Βουλή για Πρόεδρο Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια συνταγματική υποχρέωση. 180 βουλευτές. Που προϋποθέτει για να έχουμε πρόεδρο 180 βουλευτές. Και αν δεν τους βρεις, ορίζει το Σύνταγμα ακριβώς. Σε 10 μέρες διαλύεται τη Βουλή. Δεν το αφήνει φλού, δηλαδή να διαλυθεί και σε 2 μήνες. Σε 10 μέρες ορίζει. Εφόσον υπάρχει αυτό, ποιος σόφρον πολιτικός δεν θα το έβαζε στην ατζέντα του ως ένα χρονικό ορόσημο.
Άρα και εμείς το βάζουμε. Πιστεύουμε ότι οι 180 συγκεντρώνονται. Αρκεί να έχουμε πετύχει στις διαπραγματεύσεις που σας είπα, αλλά και στη μεγάλη διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση του δημοσίου χρέους. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αν έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 βάρη, τα 9 είναι αυτό. Γιατί μπορεί να φαίνεται τώρα στους πολίτες, αλλά τα βάρη των επόμενων ετών θα ελαφρύνουν πάρα πολύ με μια επιτυχή διαπραγμάτευση για τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους. Αν αυτό πάει καλά και τα άλλα που σας είπα, αν όχι όλα, τα μισά πάνε καλά, αν αυτό που εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς, συμψηφισμός ΦΠΑ, γίνει πράξη. Το όρισε για το Σεπτέμβριο. Επιτέλους. Όχι, το είχε πει για Σεπτέμβριο. Ναι. Αν αυτά προχωρήσουν, εγώ λέω να προχωρήσει το 50% από αυτά. Θα είναι εύκολο. Θα αλλάξει το κλίμα. Σε έναν βουλευτή που αμφιταλαντεύεται να πει όχι, ας συνεχίσουμε για ένα χρόνο ακόμη. Αν αυτά δεν πάνε καλά, τότε επειδή ανήκω ακόμη στους ανεξάρτητους βουλευτές και έχω το σφιγμό τους. Ξέρετε, ήμουνα ο πιο, ας πούμε, συντηρητικός εντός εισαγωγικών από τους ανεξαρτήτους βουλευτές που προέρχονται από όλα τα κόμματα. Ναι, κράτησα κατά μείζωνα λόγο στάση θετική. Το 50% των σχεδίων νόμων το ψήφιζα. Έτσι. Καταψηφίσατε πάντως και τον προϋπολογισμό. Το προϋπολογισμό. Βέβαια, γιατί ήταν όπως είχα εκφράσει την γνώμη μου με τα επιχειρήματά μου, αντιαναπτυξιακό σε μια εποχή που απαιτεί ανάπτυξη. Όμως γυρίζουμε σελίδα, έτσι. Και αυτή ήταν η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού και του Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, που ως επικεφαλής των πολιτικών σχηματισμών έδιναν στον ελληνικό λαό. Μετά τις ευρωεκλογές γυρίζουμε σελίδα. Ήρθα γι' αυτό. Γι' αυτό μου έγινε η πρόταση και η δική μου συμμετοχή. Για να κάνουμε τα όσα σας είπα, που είναι νέα σελίδα, και για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο προϋπολογισμό για το 2015. Αν περπατήσουμε έτσι, θα βγάλουμε πρόοδο δημοκρατίας. Εάν δεν γίνουν αυτά, πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεν αφορά εμένα αυτό, εγώ θα ψηφίσω για πρόεδρο δημοκρατίας, σας το λέω από τώρα δηλαδή, αυτή είναι η γραμμή μου. Και ήταν η γραμμή μου αυτή από το 1996, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πρότεινε τον κύριο Στεφανόπουλο. Και θα την τηρήσω ακόμα και το 2009 που το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα ψηφίσει τον Παπούλια κτλ. Ήμουν πάρα πολύ αντίθετος με αυτά. Για να μην πούν ότι υπονομεύω, προσπαθούσα να είμαι χαμηλά, γιατί ο καθηγητής μου, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο αείμνηστος, το έθεσε το θέμα με συνέντευξή του στην Καθημερινή αυτό. Για τους θεσμούς. Για τους θεσμούς. Που είχε βρει μια πρακτική, συνταγματική πρακτική το ελληνικό πολιτικό σύστημα από Στεφανόπουλο και μετά λόγω Ανδρέα Παπανδρέου, πάρα πολύ καλή. Έσπασε αυτή η πρακτική το 2009. Αν δεν γίνει, Υπουργέ, είναι το ερώτημα. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η λύση, σκέφτεστε ως Ελιά, ως Πασόκ, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιον από την κεντροαριστερά τολμά να μιλήσει για αυτόν θετικά, τον καθυβρίζει, τον ταπεινώνει, τον εξευτελίζει. Και απ' την άλλη, και κατά μείζωνα λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει για τη διευθέτηση του δημοσίου χρέους? Μπαίνει κάτω από την παρά. Να σηκώσουμε μαζί τα βάρη. Θα βοηθήσει? Δεν θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Κανένα. Δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Και δεν υπάρχει συζήτηση πρώτα απ' όλα γιατί δεν συμμετέχουν στα βάρη και δεύτερον γιατί δεν τη θέλουν. Είναι αναξιοπρεπές για ένα στέλεχος της κεντροαριστεράς να προκαλεί σε συζήτηση κάποιον που τον εξευτελίζει. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα αδιέξοδο, πιθανότατα μετεκλογικό, με βάση τα δεδομένα βέβαια και των ευρωεκλογών. Θα γίνουν εκλογές? Δεν είναι βέβαιο. Είπαμε πριν ότι μπορεί να βρούμε 180 βουλευτές σε καλό πολιτικό περιβάλλον. Θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ για να το συζητήσουμε? Αυτά ας τα πούν άλλοι. Εγώ περιορίζομαι να πω ότι ο στόχος μας, που θα τον επιτύχουμε, είναι η Ελιά να είναι διψήφια. Και τρίτο κόμμα, να περάσουμε τη Χρυσή Αυγή. 1% μας χωρίζει από τη Χρυσή Αυγή. Θα το καταφέρουμε. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, εμείς τον πολίτη μας χρόνο σας. Η Ελιά είναι η βασική δύναμη της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή, βάσει και τις ευρωεκλογές. Τι γίνεται με το ποτάμι, με τη Δημοκρατική Αριστερά? Θα υπάρξουν περιθώρια κοινής δράσης ή οργανωτικής συνεργασίας? Αποφασίσαμε χθες το συντονιστικό της Ελιάς, που έχει τους ανθρώπους που δεν είναι μόνο Πασόκ, αλλά είναι και του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου, να πάρει στις πλάτες της. Να πάρει στις πλάτες του, το συντονιστικό της Ελιάς, την συζήτηση με τους χώρους που λέτε. Δημάρ, ποτάμι, προσωπικότητες ανένταχθες της κεντροαριστεράς. Θα προτείνουμε το ιδρυτικό συνέδριο. Για το φθινόπωρο, ίσως. Για το φθινόπωρο. Περιμένουμε το Πασόκ με το πολιτικό του συμβούλιο τη Δευτέρα και την κεντρική του επιτροπή το άλλο Σάββατο να πει και για τα δικά του. Και από την επόμενη Κυριακή και μετά έχουμε μία κατεύθυνση όλοι μαζί. Σπέδω να σας πω
γιατί έγινε χθες και μία αναφορά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι σε ό,τι με αφορά προσωπικά, ό,τι αφορά προσωπικά τον πολιτικό χώρο που εκφράζω και συμμετέχουμε στην ΕΛΙΑ, τη Νέα Ελλάδα, έχουμε σαφή τη βούληση και εκφρασμένη με αποφάσεις μας να βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι όποιος θέτει θέματα ηγεσίας σήμερα κάνει κακό. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης σήμερα, αγαπητέ φίλε, που να συμμερίζεται έναν ματαιόδοξο πολιτικό που σε αυτή τη συγκυρία κοιτάει τις καρέκλες. Και αν θέλετε, όχι επειδή είμαστε καλά παιδιά, αλλά επειδή η κρίση μας τάμαθε και οι συγκρούσεις μας δίδαξαν, δεν υπάρχει χώρος για αμφισβητήσεις, προσωπικές στρατηγικές και προσωπικά ζητούμενα. Θα είμαστε ως Νέα Ελλάδα, ως ΕΛΙΑ, ως ΠΑΣΟΚ ενωμένοι. Δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κόσμο για τέτοια χαμηλής ποιότητας θέματα. Και το τελευταίο πράγμα που μας απασχολεί είναι να διαιρεθούμε. Τώρα είμαστε στη φάση της πρόσθεσης και ελπίζω να μπούμε στη φάση του πολλαπλασιασμού. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Ψηλό. Είστε καλά.